Ping Pong Challenge αυτή τη εβδομάδα με το Βασίλη και κάτω. Το πέρασα αυτή τη φορά, ωραία. Λιξούρι ή Αργοστόλη. Εντάξει τώρα. Αργοστόλη. Να ήσουν για μια μέρα Δήμαρχος Κεφαλαιονιάς ή Υπουργός Πολιτισμού. Υπουργός Πολιτισμού για να βοηθήσω αυτό το σινεμαδάκι. Σε μια μέρα. Σε μια μέρα καθ' άκουμε. Αλμαδοβάρι Ταραντίνο. Ταραντίνο. Η μεγαλύτερη κατάρα για σένα θα ήταν να γυρίζεις για πάντα ταινίες μικρού μήκους από εδώ και στο εξής ή να μην ξαναβουτήξεις το Μυρτό. Να γυρίζω μικρού μήκους θα ήταν μεγαλύτερη κατάρα. Εντάξει, ας μεγαλώσουμε. Τον έλουσε το Μυρτό. Σκηνοθέτης σε βιντεοκασέτες στα 80's. Ναι. Ό,τι και να πεις, ναι. Ή σκηνοθέτης σε YouTuber. Όχι. Σκηνοθέτης σε YouTuber ή γκόμενος influencer που τραβάς φωτογραφίες συνέχεια. Θα προτιμούσα να είμαι γκόμενος influencer. Ωραίο. Επαγγελματία του μέλλοντος. Είναι φανταστικό αυτό. Μακάρι να το κάναμε όλοι. Να γυρίσεις ένα πολύ καθοριστικό επεισόδιο σε σειρά του HBO, το τελευταίο του Game of Thrones, ή ένα μέτριο αμερικάνικο indie που θα διακριθεί στο Sundance και να το ξεχάσουν μετά. Το Game of Thrones, γιατί μετά μπορώ να κάνω όσα μέτρια indie θέλω. Κουρή ταινία θα γύριζες με τον Παπαμιχαήλ ή με τον Αλεξανδράκη. Πολύ καλό. Ο Παπαμιχαήλ ήταν αυτό, πιστεύω. Σαν φυσιογνωμία, ρε παιδί μου, έτσι είχε ένα queerness. Το πρώτο αμερικάνικό σου θα ήθελες να έχει πρωταγωνιστεί τον James Franco ή τον Jake Gyllenhaal. Το James Franco είναι και λίγο παρεξηγημένος ο τύπος, κάτι μου αρέσει, είναι, έχει χιούμορ, γαθίγει μετά, κάνει κατηρία του. Θα αντάλλασες το βράδυ που πήρες στις Κάνες το Σοφίνικα για την ταινία μικρού μήκους με το να δουλέψεις σε τρεις ταινίες με τον Robert Redford. Όχι. Γιατί είναι κάτι το οποίο κατακτήσαμε σε μια παρέα και κουβαλάει ένα ρομάτζο μαζί του και δεν θα ανταλλάξουμε τίποτα. Γρήγορη απάντηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία όλων των εποχών? Ρωτική επιθυμία του Wong Kar Wai. Θα προτιμούσες να κάνεις το remake της ερωτικής επιθυμίας του Wong Kar Wai ή το κοινότατα remake? Ή το κοινότατα τον ίδιο. Θα έκανα ένα τέτοιο. Όχι, τα δύο θα πεις, θα το πω. Όχι, θα έκανα... Remake, ερωτική επιθυμία ή κοινόδοντα. Remake, τον κοινόδοντα με στιγική ερωτική επιθυμία. Θα προτιμούσα να κάνεις τον κοινόδοντα ή το remake του κοινόδοντα. Θα προτιμούσα να κάνω τον κοινόδοντα με Κινέζους ηθοποιούς. Αυτό ήταν σκληρό. Το φαντάζεσαι. Ευχαριστούμε. Δεν πάει άλλο. Εντάξει, τερμάτισε. Να είσαι καλά, καλή πρόοδο. Ευχαριστώ, παιδιά.